Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Σταυρακούδης. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα μιλήσουμε για τις τιμές not a number που μπορεί να προκύψουν από διάφορους υπολογισμούς στην ΑΡ. Η τιμή αυτή είναι μια επίσης ειδική τιμή. Συμβολίζεται με τα γράμματα NAN, είναι αυτό εδώ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από αριθμητικές παραστάσεις, από πράξεις δηλαδή ανάμεσα σε αριθμητικές μεταβλητές, αν ο αντίστοιχος υπολογισμός δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Κλασικό παράδειγμα για κάτι τέτοιο είναι η διαίρεση 0-0, όπου δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο αριθμητικό αποτέλεσμα, έτσι, και έτσι η ΑΡ μας απαντάει ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι ένας μη αριθμός, ένα not a number. Προσέξτε τώρα κάτι, το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει, δεν θα πάρουμε δηλαδή κάποιο μήνυμα σφάλματος, ούτε θα σταματήσει η ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί σε πιθανές τέτοιες καταστάσεις, ώστε να ξέρουμε να τις χειριστούμε ανάλογα. Εκτός από τη διαίρεση 0-0, αντίστοιχα πράγματα μπορούμε να πάρουμε με τη διαίρεση άπειρο-διάπειρο, αν κάτι τέτοιο προκύψει από κάποιους άλλους υπολογισμούς, ή για παράδειγμα προσπαθώντας να προσταθερέσουμε το άπειρο μεταξύ τους, κάτι τέτοιο για παράδειγμα. Όπως έχουμε δει σε ένα άλλο σχετικό βίντεο, τιμές του απείρου, το infinitive, μπορεί να προκύψει από άλλους πάλι υπολογισμούς. Όπως για παράδειγμα διαιρώντας έναν αριθμό με το 0 ή κάνοντας πράξη με πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς που ξεφεύγουν από τα όρια δυνατότητας χρήσης και χρησιμοποίησης τους από ένα σύστημα όπως είναι η AR. Έχετε υπόψη ότι τέτοιες αριθμητικές παραστάσεις, δηλαδή παραστάσεις οι οποίες εμπλέκουν ένα not a number, θα επιστρέψουν επίσης ένα not a number, έναν μη αριθμό δηλαδή, είτε αυτό είναι η πρόσθεση, είτε είναι η διαίρεση, είτε είναι οτιδήποτε κάτι ανάλογο. Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε εδώ το δια 5, θα μας κάνει και εδώ not a number. Δείτε λίγο ως παράδειγμα που υπολογισμών αυτό εδώ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μία μεταβλητή χ που έχει την τιμή 1 και μία μεταβλητή ψη y αν θέλετε που έχει την τιμή 3, τότε κοιτάξτε λίγο τι θα μας δώσει αυτός ο υπολογισμός. Αν είχαμε, ως παράδειγμα τώρα το αναφέρω, μία παράσταση 3χ-ψη την οποία τη διαιρούσαμε με την παράσταση χ-1, δεν σημαίνει ότι πάντοτε οι τιμές του χ και του ψ είναι το 1 και το 3, θα μπορούσε να όμως αυτό το πράγμα να συμβεί. Επειδή λοιπόν εδώ το 3χ-ψ μας κάνει 0 και το χ-1 μας κάνει 0, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης θα είναι not a number. Παρόλο δηλαδή που με πρόθεση ποτέ δεν κάνουμε τη διαίρεση 0-0, κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συμβεί αν οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε κατά κάποιο τρόπο πάρουν κάποιες μη επιτρεπόμενες τιμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αν το περιμένουμε πρέπει να το ελέγχουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, αν χρειαστεί να ελέγξουμε κάτι ως not a number, για παράδειγμα ας υποθέσουμε εδώ ότι το χ ήταν not a number και χρειαστεί να ελέγξουμε αυτή τη μεταβλητή, θα το κάνουμε κυρίες και κύριοι όπως και σε άλλες περιπτώσεις με το is none στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ θα πάρουμε true. Προσέξτε, αυτό το is not a number δεν σημαίνει ότι είναι ο αριθμός άπειρο όπως για παράδειγμα είχαμε δει με το infinity. Δεν είναι το άπειρο το not a number. Επίσης δείτε λίγο και αυτή την περίπτωση. Αν ελέγξουμε δηλαδή για αν το not a number είναι αριθμητική τιμή, η απάντηση είναι ναι. Το is numeric θα μας δώσει true. Γι' αυτό προσοχή καμιά φορά στο πώς ελέγχουμε και το τι ελέγχουμε. Αν πρέπει να ελέγξουμε κάτι για not a number, θα πρέπει να κληθεί με την αντίστοιχη συνάρτηση και όχι με κάτι άλλο παρόμοιο κτλ. Όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, εδώ αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε με τον τελεστή διπλής ισότητας αν κάτι είναι not a number ή όχι. Η απάντηση που θα πάρουμε είναι NA που είναι μια άλλη ειδική τιμή. Δεν παίρνουμε δηλαδή true και false. Οπότε το συμπέρασμα το απλό είναι ότι αν κάτι χρειαστεί να ελεγχθεί ως not a number πρέπει να γίνει με αυτήν εδώ την συνάρτηση και όχι με άλλον τρόπο.
Ό,τι ακριβώς ισχύει για μεμονωμένες τιμές σε μεταβλητές, ισχύει και για διανυσματικές. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι ένα διάνυσμα τιμών έχει μία σειρά από τιμές, κάποια από τις οποίες είναι NaN, όπως αυτή εδώ για παράδειγμα, τότε αντίστοιχα πράγματα θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, και στις πράξεις με διανύσματα. Αν για παράδειγμα έχουμε μία αριθμητική παράσταση, μία αλγεβρική παράσταση της μορφής χ συν 1, προφανώς το 1 θα γίνει 2, το 5 θα γίνει 6, αλλά το not a number θα παραμείνει not a number. Αν έχουμε μία παράσταση του τύπου 2 φορές το χ, αντίστοιχα το 1 θα γίνει 2, το 5 10, το not a number θα παραμείνει not a number. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ισχύει το αντίστοιχο με πριν, το not a number παραμένει not a number, αλλά προσέξτε λίγο και αυτά εδώ. Προφανώς το 1 δια 0 θα μας δώσει το άπειρο, την τιμή infinity, το not a number θα παραμείνει και πάλι not a number. Αντίστοιχα και εδώ θα πάνε τα πράγματα όπως έχουμε μόλις πει. Προσέξτε και ένα τελευταίο παράδειγμα. Για παράδειγμα, αν διαιρέσουμε το χ με το χ, οπότε περιμένουμε μονάδα στο πρώτο μέλος, μονάδα στο δεύτερο, αλλά not a number δια not a number μας κάνει πάλι not a number. Αυτά στο παρόν βίντεο για τις τιμές αυτές. Ξαναυπενθυμίζω ότι αυτή η ειδική τιμή μπορεί να προκύψει από κάποιους υπολογισμούς. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και αν χρειαστεί να το ελέγχουμε κατάλληλα.